Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σκληρό ροκ επικρατεί στα ανώτατα κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από την επαρχία, συνεχίζουν να εκφράζουν σοβαρές αντιρρήσεις στο νέο νόμο που αφορά στον φόρο ακινήτων. Μετά την ανταρσία της Θεοδόρας Τζάκρη, κρύος υδρότας λούζει κυβερνητικά στελέχη, αφού στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια ελιγμών στο Κοινοβούλιο από τη στιγμή που υπάρχει πλέον μια εύθραυστη πλειοψηφία. Η ψήφιση του καινούργιου φόρου ακινήτων μπορεί να προκαλέσει νέο σχηματισμό δυνάμεων, γεγονός που θα έχει δραματικές επιπτώσεις για τη χώρα, καθώς το σενάριο προώρων εκλογών θα βάλει δυναμίτη στις προσπάθειες να βγει η Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν τους φουσκωμένους από τα χαράτσια και τα τέλη των δήμων λογαριασμούς της ΔΕΗ. Περισσότεροι από 350.000 ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων δεν μπορούν να καταβάλουν έγκαιρα το χρηματικό ποσό που αναγράφεται στους λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να μένουν για ημέρες στο σκοτάδι, αφού τα συνεργεία κατεβάζουν τους διακόπτες. Ποσοστό της τάξεως του 10%, δηλαδή περίπου 35.000 νοικοκυριά, ζητεί τη βοήθεια ακτιβιστών και κοινωνικών οργανώσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα συνεργεία που έρχονται να διακόψουν την παροχή ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, μόλις 6 στους 10 καταναλωτές συνδέουν σύντομα το ρεύμα, ενώ οι υπόλοιποι ξεχνούν για εβδομάδες πώς είναι να ανάβει η λάμπα του σπιτιού ή το μάτι της κουζίνας. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται ο ογκώδης φάκελος με τις αποκαλυπτικές συνομιλίες που αφορούν τα έργα και τις ημέρες του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου και του στενού του συνεργάτη Γιάννη Μπόκου, που αποκαλύφθηκαν από τις εκπομπές του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, Ζούγκλα και Κίτρινος Τύπος. Τα νέα στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής δικογραφίας για την πολύκροτη υπόθεση του Άκη και των πακτολό χρημάτων που δόθηκε σε μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Κατάθεση έχει ήδη δώσει ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, καθώς οι ανακριτές συλλέγουν όλες τις μαρτυρίες και τα στοιχεία ώστε να θεμελιώσουν νέες κατηγορίες. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στις κατηδίαν συζητήσεις μεταξύ Τσοχατζόπουλου και Σμπόκου. Το παζλ της υπόθεσης συμπληρώνεται με τις αναφορές των δύο ανδρών για ισχυρά πρόσωπα του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου. Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι της ηθοποιού Αντιγόνης Βαλάκου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η διάσημη ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η κηδεία της θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι από το κημητήριο του Κόκκινου Μήλου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας περιμένουμε σήμερα Τετάρτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά σταδιακά θα ενισχυθούν και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.